ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, αλλά 37 στον αριθμό ηλεκτρικά πατίνια κατέληξαν από τη μια στιγμή στην άλλη να κάνουν παρέα με τα ψάρια στο βυθό της Μαρίνας του Ρεθύμνου. Το απίστευτο περιστατικό έγινε γνωστό όταν άνδρας της ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης της Μαρίνας ενημέρωσε το λιμενικό ταμείο για το θέαμα που μόλις είχε αντικρίσει στη θάλασσα. Είναι λίγο τραγικό αυτό το πράγμα τώρα. Τα ρίχνουν στη θάλασσα τα πατίνια, γενικά ό,τι ρίχνουν στη θάλασσα. Ακούω ότι τα πετάνε όπου βρει ο κόσμος. Τα πετάνε ορισμένοι. Δεν τα θέλω, ναι. Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ πατίνι? Όχι, ποτέ. Μόνο με το μηχανάκι. Μηχανάκι, αμάξι. Από την πρώτη στιγμή που τα ηλεκτρικά πατίνια έκαναν την εμφάνισή τους στους δρόμους της πόλης, οι περισσότεροι ρεθυμιώτες δεν τα είδαν με καλό μάτι εξαιτίας της ανεξέλεγκτης και χωρίς κανόνες χρήσης τους, καθώς έφτασαν στο σημείο να αποτελούν φόβο και τρόμο για οδηγούς και πεζούς. Εγώ γενικά τα φοβάμαι, διότι οδηγώ αμάξι, κανένα δεν είναι, δεν ξέρω, και πάνω στο πεζοδρόμιο δεν πρέπει να είναι, γιατί είναι πεζή. Στον δρόμο φοβάσαι μην πας να τους πατήσεις, αν κάνεις κάποια στραβοτιμονιά μπορείς να σκοτώσεις κάποιον ή μπορείς να τρακάρεις κάποιον άλλον από το αντίθετο ρεύμα. Οπότε γενικά εγώ δεν τα συμπαθώ αυτά, δυστυχώς. Ευτυχώς δεν ξέρω. Η Δημοτική Αρχή, απ' την άλλη, που στηρίζει εμπράκτως τη βιώσιμη κινητικότητα στην πόλη, εξακολουθεί να τηρεί στάση αναμονής μέχρι ότου η Βουλή να ανάψει το πράσινο φως στο νομικό πλαίσιο που θα διέπουν τη χρήση τους. Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί, να μπουν κανόνες, να υπάρξει ένα καθεστώς το οποίο θα διέπει τη λειτουργία του συγκεκριμένου μέσου. Είναι κάτι καινούριο το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Έχουμε τη διαβεβαίωση του αρμόδιου υπουργού ότι το επόμενο διάστημα θα κατατεθεί για ψήφιση η κανονιστική διάταξη που θα διέπει τη λειτουργία της και θεωρούμε ότι με τη συγκεκριμένη διάταξη θα μπει μια τάξη, θα επικρατήσει και πραγματικά το μέσο αυτό θα εξυπηρετεί το σκοπό για το οποίο δημιουργήθηκε. Ανάλογο περιστατικό πάντως σημειώθηκε το προηγούμενο διάστημα και στη Θεσσαλονίκη όταν εντοπίστηκαν 80 πατίνια στο Θερμαϊκό, ενώ στην περίπτωση του Ρεθύμνου τα 37 πατίνια ανασύρθηκαν από τη θάλασσα μαζί φυσικά με άλλα άχρηστα αντικείμενα.